Μέσα από όλο αυτόν τον αγώνα, αυτά τα χρόνια για την προστασία αυτού του σπιτιού και της μάνας μου που έχει κλινικά προβλήματα, πώς το λένε, ενώ δουλεύουμε μια βαριά χειρονακτική δουλειά, μιλάμε και εμείς για μια τέτοια περίπτωση που δεν είμαστε καταγεγραμμένα ανάπηροι, όπως είναι πάρα πολλοί άνθρωποι. Πολλοί άνθρωποι που χρειάστηκε να μπουν σε μια πολύ δύσκολη δουλειά γιατί δεν είχαν άλλη επιλογή, ας πούμε, την περίοδο της κρίσης. Βγαίνει το συμπέρασμα από τη βαρβαρότητα, από τα σάλια που τρέχουν πραγματικά από το στόμα των κορακιών για να πάρουν αυτά τα σπίτια, ότι επιβεβαιώνεται αυτή η ρίση που Μάρξ που μιλάει για το ότι για 300% κέρδος δεν θα διστάσουν να κάνουν κανένα έγκλημα. Ακριβώς αυτό είναι που κρύβεται πίσω από την λύσα που εκδηλώνουν με την ίδια ΣΜΑΤ με σπασμένες πόρτες με τσεκούρια. Πραγματικά αυτό είναι που ενώνει κάθε αγώνα που κάνουμε σήμερα σε ό,τι αφορά την προστασία της λαϊκής κατοικίας, σε ό,τι αφορά την προστασία του δικαιώματος στην παιδεία, με τον αγώνα κατά της ιδιωτικοποίησης των πανεπιστημίων, τον αγώνα κατά της ιδιωτικοποίησης της υγείας. Όλα αυτά είναι πράγματα που κι εμείς που παλεύουμε για να σώσουμε το σπίτι μας πρέπει να τα συνδέουμε. Γιατί είναι το ίδιο πρόσωπο, είναι διαφορετικές πλευρές της ίδιας επιθετικής πολιτικής απέναντι στο ίδιο θύμα, που δεν είναι θύμα, βέβαια, ο λαός στην εργατική τάξη. Πραγματικά, όταν γίναγα από τη δουλειά και διάβασα στο 1942 εκείνη τη μέρα, δεν θυμάμαι τις ημερομηνίες για να το πω και εγώ ποιητικά, ότι κάποια νου μπορεί να σπάσανε μια γυναίκα 60 χρονών. Είπα, αυτή η γυναίκα είναι η μάνα μου, αυτή η γυναίκα. Θα μπορούσε να είναι η μητέρα μου σε ένα, σε δύο, σε τρεις μήνες, ας πούμε, που θα τις πάσουν για αυτήν στο σπίτι την πόρτα. Το σπίτι μιας πληστηριασμού είναι και δικό μου. Είναι η πόρτα που περιμένω και εγώ μια μέρα να μου σπάσουν, ας πούμε. Και θα είμαι εκεί, προφανώς, όπως όλοι μας. Αυτό που θέλω να πω στην ουσία... Τι ήθελα να πω. Είναι ότι ο αγώνας για τα σπίτια του λαού είναι αγώνας για τη ζωή. Ο αγώνας για κάθε δικαίωμα είναι κοινός. Και έτσι πρέπει μέσα από τα σωματεία, μέσα από τους ιδιωτικούς συλλόγους, να μπαίνει πλάι σε όλα τα προβλήματα, με ειδικές επιτροπές, με ειδικά τμήματα, ας πούμε, τα οποία θα εστιάζουν σε αυτό, γιατί η χειροτέρευση του παιδικού επίπεδου των ανθρώπων που χάνουν το σπίτι δεν είναι εκεί. Γιατί θα πλημμύρισει και θα γυρίσει στους ανθρώπους που νοικιάζουν σπίτια. Όταν αυξάνεται η ζήτηση, αυξάνεται και η τιμή. Είναι επίθεση συνολικά στο λαό, είτε νοικιάζει, είτε έχει ένα σπίτι, είτε έχει δύο σπίτια. Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.